εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδους και σώσον αγαθέ Ιησού τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Στη σημερινή μας σύναξη, αν και έχω σκεφτεί πάρα πολλά να πούμε, δηλαδή θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε κατά τη διάρκεια της συζητήσεως εδώ, εν τούτης, λόγω του ότι είναι τόσα πολλά, να δω τι από όλα αυτά θα βγει. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι εκείνο που πρέπει να προσέχουμε στην καθημερινή μας ζωή είναι ο χρόνος που κυλά. Ο χρόνος που μας περνά. Η καθημερινότητα. Κάθε μέρα που περνά δεν μπορούμε να τη διορθώσουμε. Δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω. Όπως και τα λόγια μας. Αυτά που είπαμε, πάει, έφυγα. Είναι σαν την πέτρα που λέει, όσο που με κρατά στο χέρι, λέει η πέτρα, εγώ ξέρω, με έχεις υποέλεγχο, λέει. Όταν όμως με πετάξεις, η πέτρα, λέω, ξέρω εγώ τι θα χτυπήσω. Όχι εσύ τη σημαδεύεις. Είτε εσύ μπορεί να έχει σημαδεύσει κάτι άλλο. Αλλά εκείνη την ώρα να περάσει ένας άνθρωπος, να περάσει ένα αυτοκίνητο, να περάσει ένα παιδί, να περάσει ένα πουλί, να περάσει οτιδήποτε. Και η πέτρα αντί να χτυπήσει αυτό που σημάδεις, να χτυπήσει κάτι άλλο. Ακριβώς την ίδια ώρα. Έτσι είναι και ο χρόνος που κυλάει και φεύγει. Και φεύγει τόσο γρήγορα που δυστυχώς δεν έχουμε αίσθηση της καθημερινότητας. Με αποτέλεσμα δεν του δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία. Με αποτέλεσμα όταν ασπρίσουν τα μαλλιά μας και ασπρίσουν τα γένια μας και βλέπουμε τις ρητίδες στο πρόσωπό μας, τότε το αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι πλέον αργά. Γιατί ο χρόνος που απομένει πάλι είναι λίγος. Και δεν ξέρεις πόσο απομένει. Και αρχίζεις και αναπολύς και σκέφτεσαι, άραγε, τι έχω κάνει για τον Χριστό. Έζησα όπως θέλει ο Χριστός. Είμαι όπως θέλει ο Χριστός. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να βασανίζει τον κάθε χριστιανό, αλλά τον κάθε μοναχό, την κάθε μοναχή, το πέρασμα του χρόνου. Γιατί ξέρετε, η ζωή μας, περπάταγα σήμερα εκεί στο δρόμο, να με πάει έτσι για βάδι και περπάτησμα λιγάκι με τον αδελφό Γεώργιο και κατεβήκαμε έτσι, κατεβαίναμε ωραία κάθε φορά. Κατεβήκαμε άνετα, κουβεντιάζοντας, συζητώντας. Μετά του λέω, αφού κατεβήκαμε και περπατήσαμε ακριβά, τώρα λέω ώρα μετανοίας. Ώρα επιστροφής στο σπίτι μας. Ώρα επιστροφής, όπως ο άσοπος λέω. Καλά λέω, πήρε τον κατήφορο και έφυγε, του λέω, Γεώργιε. Αλλά φτάσαμε εδώ στο τέλος, τώρα πρέπει να γυρίσουμε μάλλον. Και λέει, βέβαια πρέπει και να γυρίσουμε, όπως ο άσοπος λέω. Για να δεις τώρα, λέω, πόσο κουραστικό είναι να γυρίσουμε πίσω. Και πράγματι αρχίσαμε σιγά σιγά να γυρίσουμε. Αλλά ελάτε που όταν γυρίσαμε, τελικά ήταν ανηφόρα. Φουσκώναμε, ξεφουσκώναμε. Υδρώναμε, ξεϊδρώναμε. Λέω, βλέπεις πόσο δύσκολο είναι η επιστροφή στο σπίτι του Θεού Πατέρα. Καλά παίρνει ο άνθρωπος του κατήφορο της αμαρτίας. Η επιστροφή του όμως, πόσο δύσκολη είναι. Και πόσο υδρότα θέλει,
πόση κούραση θέλει, που τελικά σε κάποιο σημείο που φτάσαμε, αναγκάστηκα να τηλεφωνήσω και του λέω, μάλλον θέλουμε σήμωνα τον Κυριναίο να βοηθήσει τώρα, όπως ο Χριστός λέει ήθελε σήμωνα τον Κυριναίο για να συνεχίσει το κουβάλιμα του Σταυρού, θέλουμε σήμωνα τον Κυριναίο. Και έτσι τηλεφώνησε και ήρθε το αυτοκίνητο από τη Μονή και μας πήρε και επιστρέψαμε. Εύκολος ο κατήφορος. Εύκολα φεύγουμε. Εύκολα απομακρυνόμαστε από το Θεό. Εύκολος ο δρόμος της κατηφόρας. Το ζήτημα είναι ότι αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας, στο διάβα του χρόνου, πώς μαζεύουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο δρόμος της μετανοίας και της επιστροφής, της ειλικρινούς μετανοίας εννοώ. Δεν εννοώ που πάμε, κάνουμε μια εξομολόγηση και τα λοιπά και λέμε συγχώρεσέ με, είμαι από τον, δεν το ξανακάνω. Και αυτό το ξανακάνω. Αυτό δεν λέγεται μετάνοια. Μετάνοια πραγματική είναι όπως είναι ο ανήφορος που σας έλεγα. Η μετάνοια για τη σωτηρία μας είναι όπως είπε, σας είπα, ανήφορος. Πολύ κουραστική. Πολύ κουραστική. Αυτό δείχνει ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε μέσα μας μετανοήσει πραγματικά. Και έτσι είμαστε στον δρόμο της κατηφόρας, κατεβαίνουμε, 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 κατεβαίνουμε. Αν η μετάνοια, η επιστροφή, ο δρόμος της επιστροφής του ασώτου, πολύ κούραση, πολύ υδρότας. Πώς να επιστρέψεις πίσω? Δεν επιστρέψεις έτσι εύκολα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι οι άνθρωποι που απομακρύνονται από το Θεό ή έχουν ένα πάθος, βλέπετε πόσο δύσκολα απομακρύνονται από το πάθος. Πόσο δύσκολα απομακρύνονται από το πάθος. Πόσο αγώνα θέλει να κοπιάσει η ψυχή του ανθρώπου για να μπορέσει ο άνθρωπος να κόψει ένα πάθος. Και το πιο μικρό πάθος. Μιλάω για σαρκικά πάθη ή για μεγάλα πάθη. Μιλάω για απλά πάθη που βαραίνουν τον άνθρωπο. Και εκεί ακόμα δυσκολεύεται ο άνθρωπος. Του λέει στο Αλμουνού πολλές φορές στην εξομολόγηση, το συναντώ, του έχουν συμβεί τόσα πράγματα στη ζωή του και του λες, δώσε το όπως στην οργή, δώσε άφεση αμαρτιών. Και σου απαντάει, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό που μου έκανε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πάω να το μιλήσω. Ό,τι άλλο θέλετε πάτε, πείτε μου. Ευχαρίστω να το κάνω. Κακία δεν του κρατώ, μεν, αλλά δεν μπορώ να το συγχωρήσω αυτό που μου έκανε. Και το κρατάει μέσα του χρόνια. Και κάτι που μπορεί να έχει συμβεί στη ζωή του. Και όταν εξετάσει μπορεί να είναι κληρονομικά, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Πάση περιπτώσει, με συγγενείς, με φίλους, με δίκτυα, κάτι προσωπικό. Και να μην μπορεί να το προσπεράσει. Βουνό η μετάνοια. Βουνό η επιστροφή. Ενώ η κατηφόρα ήταν εύκολη. Η κατηφόρα είναι εύκολη. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα, ο χρόνος της ζωής μας. Πώς κυλά. Πώς κυλά. Είναι σαν να σε πάρει μια βάρκα και να σε πάει μέσα στον ωκεανό. Αν τα ωραία βαρκάδα λες κάνουν. Και άμα κυλεί όλους τη μέρα, ευχάριστα περνάει. Το ζήτημα είναι ότι ενώ φτάνει μέσα στα βάθη του ωκεανού, σε πετάει μέσα στη θάλασσα και σου λέει τώρα γύρισε στη στεριά. Τώρα γύρισε στη στεριά. Θα μπορέσεις να γυρίσεις. Θα προλάβεις να γυρίσεις. Δεν σε φάει κανένα σκυλόψερο. Κάνεις καρχαρίες. Και τόση κούραση θα αντέξει η καρδιά σου όλο αυτό το χρονικό διάστημα να το κάνεις πάλι πίσω. Που κάνεις με τη βάρκα να το πας τώρα κολυμπώντας. Και να ξαναβγείς στη στεριά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος της μετανοίας.
πόσο δύσκολο είναι πραγματικά ο άνθρωπος να πει μέσα πραγματικά ήματον εις έπατιν, ως ο άσωτος δέξε με Πάτερ μετανοούντα ως ένα το μυστήριο σου και ελεησόν. Αλλά να το πει ουσιαστικά. Γιατί τυπικά το λέμε κάθε μέρα στη Θεία Λειτουργία που κάνουμε. Κάθε μέρα το λέμε. Ουσιαστικά μέσα μας να το συνειδητοποιήσουμε. Και σε αυτό το πράγμα να γνωρίζετε τα μοναστήρια είναι ένα σχολείο. Ένα σχολείο καθημερινής μαθήσεως της μετανοίας. Ένα σχολείο το οποίο πρέπει να έχουμε στη ζωή μας, να προσέχουμε πώς κυλάει ο χρόνος μας, πώς φεύγει ο χρόνος μας και ο χρόνος μας να φεύγει και να είναι συνεχώς κοντά στο Θεό, να μην ασχολούμεθα με λεπτομέρειες και με ασήμαντα πράγματα και δίνουμε βαρύτητα σε ασήμαντα πράγματα. Μου έκανε αυτό ο αδελφός μου, μου είπε εκείνο ο αδελφός μου ή το άλλο. Να μην δίνουμε βάση σε πράγματα τα οποία μπορούμε να τα ξεπεράσουμε εύκολα, διότι μας φεύγει ο χρόνος και χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Ο χρόνος λοιπόν παίζει πάρα πολύ σημασία. Και αν το χρόνο της ζωής μας το ζήσαμε μακριά από τον Χριστό και έχει φύγει χρόνος πολύς μακριά από τον Χριστό, θα μου πείτε έχει φύγει. Ναι, έχει φύγει, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Δεν ξέρουμε πόσα θα κρατήσει η επιστροφή. Είναι σίγουρο ότι στον δρόμο δεν σε φάει καρχαρίας επιστρέφοντας. Είναι σίγουρο ότι στον δρόμο επιστρέφοντας όπως είναι ανηφόρα, όπως ανέβαινα εγώ με τον αδελφό, ότι θα αντέξει η καρδιά σου και δεν θα σε εγκαταλείψει. Πώς θα έχεις σίγουρο ότι θα φτάσεις πάλι πίσω. Και εκεί χρειαζόμαστε σύμφωνα τον Κυριναίο τότε. Χρειαζόμαστε το χέρι εκείνο που θα έρθει να βοηθήσει. Το χέρι εκείνο είναι το χέρι του Θεού που πρέπει να επιζητάμε καθημερινά. Το χέρι του Θεού, τη χάρη του Θεού που πρέπει να ζητάμε καθημερινά ώστε να έρχεται να μας στηρίζει στον καθημερινό μας αγώνα. Στον αγώνα της επιστροφής. Στον αγώνα της μετανοίας μας. Πόσο δύσκολο είναι να κλάψει ο άνθρωπος για όλα αυτά που έχει κάνει. Πόσο δύσκολο, εδώ πάει να κάνεις προσευχή. Πάει να κάνεις προσευχή και έρχεται αμέσως ο δαίμονας και σου λέει τέλειωνε τώρα. Και άλλο θα λες. Τέλειωνε. Πας να κάνεις προσευχή και βλέπεις εκεί την ώρα της προσευχής, την ώρα της ακολουθίας και μέσα στο κελί σου παίρνει ο δαίμονας το μυαλό. Γίνεται μετεωρισμός. Εκείνη την ώρα μπορεί να σκεφτείς όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα πράγματα μπορεί να πάει να σκεφτείς εκείνη την ώρα. Και να μην σε αφήσει να σκεφτείς αυτά τα οποία λες. Και μπορεί να διαβάζεις όλο τον εξάψαλμο, μπορεί να διαβάζεις όλο τον όρθρο. Μπορεί να διαβακούσεις, να παρακολουθείς όλη τη λειτουργία, να είσαι και λειτουργός, να τελειώσει η λειτουργία και το μυαλό σου να μην ήταν εκεί. Ή να ήταν ελάχιστες στιγμές. Ή να ήταν ελάχιστες στιγμές. Και υπόψη να έχεις και ένα βιβλίο που το παρακολουθεί το μάτι σου. Που υποτίθεται το μυαλό σου, αφού διαβάζεις κιόλας, ή το αυτί σου ακούει, είσαι εκεί. Δείτε πόσο δύσκολο είναι και αυτό ακόμα να κάνει ο άνθρωπος. Μία ώρα, δύο, τρεις, να αφοσιωθεί πλήρως και να πει να παρακολουθήσω και να συμμετάσχω στη Θεία Λειτουργία και μετά τα κρύο. Να μπαίνω μέσα στο νόημα της κάθε λέξης. Μα και αυτό είναι δύσκολο. Δείτε λοιπόν ότι ο δρόμος της επιστροφής προς τον Θεό, το πώς πρέπει να ζούμε σωστά, μοναχικά, χριστιανικά, δεν είναι κάτι το εύκολο. Και τη φορά όπως πήγαμε με τον αδελφό, κατεβήκαμε πολύ γρήγορα. Ωραία ήταν η κατηφόρα. Έτσι είναι και η κατηφόρα της απομακρύνσης από τον Θεό. Εύκολο είναι το να μην προσευχηθείς, να μην διαβάσεις και είναι η Διαθήκη, να μην μελετήσεις τους πατέρες, να πεις όχι σήμερα είμαι κουρασμένος,
αύριο ξανά είμαι κουρασμένος, μεθαύριο έκανα εκείνο, ότι μεθαύριο το άλλο και οτιδήποτε. Τα διακονήματα πολλά, πάντοτε υπάρχει μια δικαιολογία. Και λέει, ο χρόνος φεύγει. Ο χρόνος φεύγει. Δεν θυμάμαι, μου είπε κάποιος μια ιστορία εκεί με έναν που ήθελε, λέει, να πιει καφέ. Και του λέει, κύριε Γιάννη, θα πιεις καφέ? Α, λέει, δεν προλαβαίνω, λέει, γιατί έχω να πάω εκεί, να τρέξω για δουλειά, να τρέξω εκεί, έχω να τακτοποιήσω τα γραμμάτια, έχω εκείνο να τακτοποιήσω, το άλλο να τακτοποιήσω, το άλλο να τακτοποιήσω, δεν προλαβαίνω να πιω μία για καφέ. Κάθε μέρα, κύριε Γιάννη, θα πιούμε ένα καφέ μαζί. Δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω. Τελικά ο κύριε Γιάννης πέθανε. Και καφέ δεν ήπιε με τον άλλο. Οπότε πήγε πάνω τον τάφο του και ο άλλος ο φίλος του λέει, και τώρα κύριε Γιάννη, έχεις χρόνο? Οι δουλειές πώς θα γίνουν τώρα? Οι δουλειές πώς θα γίνουν τώρα? Τώρα βρήκες χρόνο? Ποτέ δεν τελειώνει. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να ξεκινήσουμε, ποτέ δεν τελειώνει. Ποτέ δεν τελειώνει. Άρα πρέπει να προσέχουμε τον χρόνο μας, να μην μας φεύγει και το χάνουμε τον χρόνο χωρίς μνήμη Θεού, χωρίς να είμαστε κοντά στο Θεό. Και όσο είναι ο άνθρωπος νέος, επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο να καταλάβει, διότι δεν έχει αίσθηση του χρόνου που φεύγει. Δεν έχει αίσθηση του χρόνου που φεύγει. Σήμερα μίλαγα με κάποιον στο τηλέφωνο και κάτι του είπα, ήταν ένα παλικάρι 23 χρονών. Του λέω, τι γίνεται παιδάκι μου με τη μάνα σου και τα λοιπά. Του λέω, προσέχεις τη ζωή σου και τα λοιπά. Λέω, όχι πάτε μου, μου λέει. Εντάξει, καλά τα πάω με τη μάνα, δεν πάω, μου λέει, απόλυτα. Αλλά μου λέει, δεν θα κάτσω να πεθάνω, μου λέει, εγώ είμαι 23 χρονών, μου λέει. Μάνα μου τάζεσαι τα χρόνια, είναι 50, μου λέει. Κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ, μια. Κοιτάζεσαι, μου λέει. Δεν θα πεθάνω εγώ, μου λέει, για τη μάνα μου. Ας πεθάνει εκείνη. Τάζεσαι τα χρόνια της. Καταλάβατε. Τι. Το παιδί των 23 ετών θεωρεί πόσο μεγάλο τη μητέρα του που ήταν 50 χρονών. Μόλις πάει αυτός 50, θα λέει, πω πω, νεότατη πέθανε η μάνα μου. Νεότατη, γιατί δεν έχει αίσθηση του χρόνου. Δεν έχει αίσθηση του χρόνου. Δεν ξέρει τι σημαίνει χρόνος. Αυτός ο άνθρωπος. Και είναι κακό πράγμα να μην έχω αίσθηση του τι γίνεται. Αίσθηση και ιδιαίτερα του χρόνου. Διότι πλέον τον αφήνω και περνάει ο χρόνος χωρίς εγώ να τον εκμεταλλεύομαι. Χωρίς να τον εκμεταλλεύομαι. Και ο χρόνος πίσω δεν γυρίζει. Γι' αυτό το ελάττωμα. Ο χρόνος πίσω δεν γυρίζει. Άρα λοιπόν εμείς ένα ακόμα επιπλέον που πρέπει να προσέξουμε στη ζωή μας είναι ο χρόνος. Να μην μας φεύγει χωρίς να τον εκμεταλλευόμαστε πνευματικά. Χωρίς κάποια στιγμή να τον αφήνουμε έτσι το χρόνο. Και εκεί που κάθεστε, να κάνετε προσευχή. Εκεί που εργάζεστε, να κάνετε προσευχή. Μα είστε στο σπίτι, οι χριστιανοί. Στην εργασία, στη δουλειά. Στο λεωφορείο. Μέσα στο αμάξι. Το ίδιο και ο μοναχός. Το ίδιο και η μοναχή. Είναι στο διακόνημα. Είναι εντός μόνης, είναι εκτός μόνης, είναι στους κήπους, είναι στα ζώα, όπου και να είναι. Να μην φεύγει ο χρόνος ανεκμετάλλευτος. Μη φεύγει χωρίς προσευχή. Μη φεύγει χωρίς καλές σκέψεις. Αυτό σας βοηθάει και θα αναζητάτε μόνοι σας μετά την προσευχή. Θα αναζητάτε μόνοι σας να είστε κοντά στο Θεό. Χαρίζει ο Θεός μια γλυκύτητα όταν το σκεφτόμαστε. Λένε πολλοί άνθρωποι ότι πάνε λέει στην εκκλησία την Κυριακή, και δεν πάνε κάθε Κυριακή. Αλλά πάση περιπτώσει, κάποιοι που πάνε,
λένε ότι όταν επιστρέφουν στο σπίτι τους έχουν μια χαλήνη και μια ηρεμία, λένε, στην ψυχή τους. Πήγαν στην εκκλησία και γύρισαν μια χαλήνη και έχουν μια ηρεμία. Αλλά μετάραξε εκείνο, λέει, το άχρηστο το παιδί μου και μου χάλασε αυτή την όμορφη γαλήνη και ηρεμία. Πού τη βρήκε την ηρεμία δυο ώρες που πήγε? Τι συνέβη? Ούτε σίγουρα και τις δυο ώρες προσευχόταν στην εκκλησία, που δεν πάνε για δυο ώρες. Έτσι πάνε προς το τέλος, μετά το Ευαγγέλιο, μετά τα Άγια. Δηλαδή μιλάμε για τρία τέταρτα εκκλησία στην ουσία. Και όμως, γυρίζοντας στο σπίτι, σου λέει ότι αισθάνομαι μια γαλήνη, μια ηρεμία. Γιατί? Είναι ο Θεός που χαρίζει αυτή τη γαλήνη και την ηρεμία μες στην ψυχή του ανθρώπου. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα σε εμάς, που ήμεθα κοντά του σαν μοναχοί, το τι γαλήνη και το τι ηρεμία σκορπίζει ο Θεός. Και πρέπει όταν το μυαλό μου, όταν η ψυχή μου, είναι κοντά στο Θεό. Όταν ξέρω ότι αυτό που κάνω, καταρχάς ότι τη ζωή μου που έχω δώσει, την έχω αφιερώσει κοντά του, την έχω αφιερώσει εκείνον. Ναι. Όταν ξέρω το διακόνημα που κάνω και κουράζομαι, το κάνω με χαρά για εκείνον. Ναι. Όταν ξέρω ότι προσεύχομαι, μιλάω σε εκείνον. Ναι. Όταν ξέρω ότι κάθε κίνησή μου που κάνω, το κάνω για εκείνον. Αυτό το πράγμα πρέπει να μας φέρνει συνέχεια γαλήνη. Και ξέρετε, εδώ έχουμε έναν εχθρό. Τη συνήθεια. Η συνήθεια είναι εχθρός. Δηλαδή, τι συνηθίζουμε? Συνηθίζουμε στην κατάσταση αυτή. Και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή τη γαλήνη της ψυχής. Δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε. Όμως την αντιλαμβάνονται οι επισκέπτες. Την αντιλαμβάνονται οι επισκέπτες. Τι σας λένε οι επισκέπτες όταν έρχονται στη Μονή? Τι σας λένε? Τι γαλήνια πρόσωπα που έχετε? Χαραγμένη στο πρόσωπό σας είναι η γαλήνη. Η ηρεμία είναι στο πρόσωπό σας, ζωγραφισμένη. Πού το βλέπετε και δεν το βλέπω εγώ? Η συνήθεια. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Αυτός το βλέπει. Λέει, τι ωραίο είναι το μοναστήρι σας. Πρώτη φορά πήγα σε τέτοιο μοναστήρι. Τόσο ωραίο είναι μοναστήρι, δεν το έχω ξαναδεί. Πρώτη φορά μου συμβαίνει να βλέπω τόσο όμορφο μοναστήρι σαν το δικό σας. Η συνήθεια για εμάς είναι εχθρός. Γιατί εμείς δεν το βλέπουμε. Γιατί το ζούμε κάθε μέρα και δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε την ομορφιά του παραδείσου που μας χάρισε ο Θεός. Και πάμε σε ένα άλλο μοναστήρι εμείς και λέμε, πω πω, τι ωραίο που ήταν το μοναστήρι της Ανησίας. Καταπληκτικό. Στην πρώτη Σερών είναι αυτό το μοναστήρι. Ωραιότατο μοναστήρι. Ωραιότατο μοναστήρι. Άμα ρωτήσετε τις ίδιες τις μοναχές που ζουν εκεί μέσα, όταν ήρθαν στο δικό μας, γιατί ήρθανε οι ηγουμένοι τους, λέει, καταπληκτικό γέροντα το μοναστήρι σας. Πιο ωραίο μοναστήρι δεν έχω δει. Αυτή έβλεπε το δικό μας ωραίο. Γιατί έχει συνηθίσει το δικό της. Άρα βλέπετε ότι και εδώ ο χρόνος δεν μας κινείται καλά. Και εδώ ο χρόνος κινείται εις βάρος μας. Έχει τη συνήθεια και δεν βλέπουμε. Και δεν βλέπουμε το πώς ζούμε, το πώς μας συντηρεί ο Θεός, το τι μας χαρίζει ο Θεός. Και δεν το εκμεταλλευόμαστε θετικά αυτό το πράγμα. Πόσες φορές την ημέρα δοξολογήσαμε το Θεό που ευρισκόμαστε εδώ σε αυτόν τον τόπο. Καταρχάς, το ότι μας έχει κοντά του ο Θεός. Γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε μακριά, παντελώς μακριά. Τώρα είμαστε λίγα εκεί κοντά, λίγο κοντά. Πόσες φορές έχουμε ευχαριστήσει τον Θεό, ότι Θεέ μου σε ευχαριστώ που με έχεις κοντά σου, με έχεις στην αγκαλιά σου, με κρατάς μες στη χούφτα των χεριών σου,
Πόσες φορές τον έχουμε ευχαριστήσει? Πόσες φορές τον έχουμε μηνολογήσει? Τον ευχαριστούμε και τον υμνούμε και τον λέμε. Και κάθε μέρα στη Θεία Λειτουργία. Αλλά πάλι συνήθεια είναι και δεν το προσέχουμε. Βλέπετε στην καθημερινή Θεία Λειτουργία που κάνουμε. Σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε. Για ποια πράγματα. Για ποιο πράγμα τον υμνούμε, για ποιο τον ευλογούμε, για ποιο τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Για όλα αυτά που μας έχει δώσει. Πάλι ο χρόνος εδώ και η συνήθεια είναι ο χειρότερος εχθρός. Δεν μας αφήνει να συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνη την ώρα που τον ευλογούμε, τον ευχαριστούμε, τον υμνούμε για όλα αυτά που είμαστε, για όλα αυτά που μας έχει δώσει, για όλα αυτά που έχει κάνει για μας. Για δείτε πως οι άνθρωποι είναι εκεί που είναι και σε τι μοίρα βρίσκονται. Δείτε πως οι άνθρωποι είναι ανάπηροι, χάνονται, χάνουν τις δουλειές τους, χάνουν τα σπίτια τους, χάνουν τους φίλους τους. Χίλια δυο που παθαίνουν στη ζωή. Χίλια δυο που μπορεί να σου συμβούν στη ζωή. Που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει. Που έχουν παιδιά και έρχεται η τράπεζα και τους πετάει έξω και τους παίρνει το σπίτι. Τώρα ξέρεις πού θα ήσουν ή τι θα ήσουν. Ξέρουμε το τι έχουμε και το τι είμαστε. Πόσο λοιπόν το δοξάζουμε πραγματικά και τον ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα από την καρδιά μας. Αν δεν καθίσουμε ένα γεγονός της ζωής μας και το ψηλαφίσουμε, θα διαπιστώσετε ότι τελικά δεν ψηλαφίζουμε. Αφήνουμε το χρόνο της ζωής μας και περνάει. Και έχουμε τόσες ευκαιρίες για να υμνήσουμε, να δοξάσουμε, να ευχαριστήσουμε, να παρακαλέσουμε τον Θεό. Και όμως φεύγει ο χρόνος. Και όταν φτάσουμε και γεράσουμε, τότε ο χρόνος πάλι μένει λίγος. Μένει λίγος ο χρόνος. Που δεν ξέρω αν αυτός εκείνος ο χρόνος τότε θα έχει τη δυνατότητα να μας καλύψει όλα τα υπόλοιπα. Θα μου πείτε, ο Θεός μπορεί να δώσει δάκρυα μετανοίας. Μπορεί. Αλλά θα παίξω εγώ με το μπορεί. Πόσοι ηλικιωμένοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να προσευχηθούν παρότι είναι ένα βήμα πρώτου θανάτου. Προσπαθούν να κλάψουν για τη ζωή τους, προσπαθούν να δουν δάκρυα στα μάτια τους και ενώ από το θάνατο απέχουν μια αναπνοή. Αισθάνονται τα φνότα του θανάτου, αν τον παρουσιάσουμε το θάνατο σαν πρόσωπο, τον έχουν απέναντί τους και τα φνότα του τα αισθάνονται, του πλησιάζει. Και βλέπετε ότι δεν μετανοούν. Θυμάμαι είχα κάτι γείτονες που τους έλεγα, μα ελάτε στην εκκλησία. Ελάτε στην εκκλησία. Και έλεγε, μα να δεν μπορώ να καθίσω όρθιο, να μα δεν μπορώ εκείνο, να μα δεν μπορώ το άλλο, να μα ο άντρας δεν με θέλει εδώ, να ο άντρας έλεγε δεν μπορώ, θέλει εκείνο τα παιδιά να κάνουμε. Και βρίσκανε και λογίες, λέει. Έχουμε το χρόνο, λέει. Θα γεράσουμε και θα πάμε.